με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να έχουν πλέον εδραιωθεί, το καλάθι της νοικοκυράς και οι καταναλωτικές συνήθειες καλούνται για μια ακόμη φορά να αναδιαμορφωθούν, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που αλλάζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Πρέπει να είμαστε πάντοτε, να έχουμε το νου μας, γιατί είναι δύσκολα τα χρόνια. Οι καιροί πρέπει να συνηθίσουμε σε καινούργια πράγματα με λίγα λεφτά. Μιλάμε για πολύ χάλια. Δεν το κοντολόνι να πλησιάζει ποτέ, όλα ανατιμημένα. Όλα στο διαβόλο την αυτή. Ποιο θα αντέλεγξε αυτά? Ποιο ελέγχει δηλαδή τις τιμές? Υπάρχει καμία υπηρεσία κάτι? Τι γίνεται, τι ασυνδοσία είναι αυτή? Με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να έχουν πλέον εδραιωθεί, το καλάθι της νοικοκυράς και οι καταναλωτικές συνήθειες καλούνται για μια ακόμη φορά να αναδιαμορφωθούν, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που αλλάζουν τις αγοραστικές τους συνήθειες προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δεν ξέρω τι να πω, το έχουμε δοκιμάσει και άλλες φορές, έχουμε περάσει δύσκολα, μετά είναι πιο εύκολα, να δούμε, νομίζω ο άνθρωπος και στα δύσκολα τα καταφέρει. Τους τελευταίους 6 μήνες οι περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν ότι προχωρούν σε μείωση των δαπανών τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας σε προϊόντα και υπηρεσίες, κόβοντας αρχικά δευτερευούσεις ανάγκες και αγορές καταναλωτικών αγαθών, και όσο οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται, το ψαλίδι στα έξοδα μεγαλώνει. Οι μισθοί έχουν παραμείνει χαμηλοί, οπότε τα έξοδα αυξάνονται. Από το 2015 η σύνταξή μου είναι η ίδια, το 2015. Και έρχεσαι, τι είναι 15 ημέρο, τα ξεφτυλίσαμε όλα. Μιλάγαμε πρώτα ότι μας φτάνει μέχρι τις 20 ημέρες, μετά πάμε στις 15, τώρα πάμε στις 10. 8 στους 10 Έλληνες μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ το ίδιο ποσοστό τις αγορές καταναλωτικών προϊόντων. Το 66,4% μειώνει τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και το 66% τις ημέρες των διακοπών. Κόφτης μπαίνει ακόμη και στις αγορές στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τη μείωση του όγκου πωλήσεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αλλά και στις μεμονωμένες επιχειρήσεις τροφίμων. Δυστυχώς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να μπορέσει να ανταπεξέλθει, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Εντάξει, οικονομία, κόβουμε λίγο από εδώ, κόβουμε λίγο από εκεί. Εντάξει. Την ίδια ώρα που πάρα πολλοί κάνουν στροφή στις ιδιωτικές ετικέτες και τις τοπικές αγορές. Μας έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να προσπαθούμε να συνδυάσουμε την ποιότητα, αλλά με την πιο χαμηλή τιμή. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρατηρήθηκε μείωση πελατών κατά 52,9% στα καταστήματα της εστίασης, όπως και οι ποσότητες των παραγγελιών για το 63,7% των επιχειρήσεων σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα στον πόλεμο με την Ουκρανία. Γενικά το κλίμα είναι πεσμένο. Δηλαδή ο κόσμος, η αγοραστική αξία είναι πολύ πεσμένη. Δεν είναι δηλαδή το budget το που μπορεί ο καθένας να πλησιάζει για να κινείται η αγορά κανονικά. Υπάρχει πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχουμε να ξεπεράσουμε το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά θα αντιμετωπίζουμε πληθωριστικές πιέσεις και το πρώτο εξάμηνο του 2023.